Καλημέρα, Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020. Θα πιούμε μαζί καφέ. Θα έχετε προσέξει ότι τις τελευταίες μέρες δεν πίνω καφέ μαζί σας και ο λόγος είναι γιατί μια φίλη μου έγραψε στα σχόλια ότι έχει μια δυσκολία, την ενοχλούν κάποιοι ήχοι. Και λέει όταν ακούγεται που πίνεις καφέ στο βίντεο με ενοχλεί. Δεν μου το έγραψε φυσικά η κοπέλα για να μου κάνει παρατήρηση, μου το έγραψε για να μιλήσω για αυτό το θέμα και της απάντησα ότι επειδή δεν το κατέχω, δεν μπορώ να μιλήσω για ένα θέμα που δεν κατέχω. Και έτσι στα περισσότερα, στα προηγούμενα βίντεο έχει καμιά εβδομάδα, με είδατε να μην πίνω καφέ. Σήμερα αρχή της εβδομάδα θα πιω καφέ. Θα τον πιω όσο πιο σιγανά μπορώ, φίλε, για να μην σε ενοχλήσω. Ακούστηκε κάτι? Έτσι, δύο γουλιές. Δες του καφέ, θέλω και τρίτη. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Μοναξιά και έλλειψη κινήτρων είναι το τίτλος του σημερινού μας vlog. Αγαπητή μου Θέκλα, σου γράφω γιατί θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Είμαι 48 χρονών και δεν ξέρω τι μου γίνεται. Από μικρή αισθανόμουν πάντα ανεπαρκής και επιζητούσα πάντα την αποδοχή από τους άλλους. Το αποτέλεσμα ήταν να καταπιέζομαι από όλα και από όλους. Περιττό να σου πω ότι έζησα δύσκολα παιδικά χρόνια, με πατέρα με βίαιη συμπεριφορά και συχνές προσβολές προς εμένα αλλά και στους υπόλοιπους στην οικογένεια. Η μητέρα μου προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της παρά την άσχημη ψυχολογική της κατάσταση εξαιτίας του πατέρα μου. Η μητέρα μου ήταν πολύ επικριτική και δεν μου άφηνε περιθώρια να έχω τη δική μου γνώμη. Ήταν κτητική, αν μπορώ να το πω και έτσι, να διαβάζει το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την έντονη επικριτικότητα ως ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν να υιοθετήσω τον χαρακτήρα του θύματος όπως μου είχαν μάθει. Στο βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχουν 4 ή 5 κεφάλαια για το προφίλ του θύματος, το ψυχολογικό προφίλ του θύματος. Φοβόμουν να εξωτερικεύσω τα συναισθήματα μου, θυμό, θλίψη, φόβο. Ένιωθα πάρα πολύ ανασφαλής. Αποτέλεσμα κρίσης πανικού που με έχουν ταλαιπωρήσει. Σήμερα είμαι άνεργη, θυμωμένη, αλλά πολύ καλύτερα προσπαθώντας να βρω εμένα. Εμπόδιο μου η μοναξιά που νιώθω και η έλλειψη κινήτρου για να το παλέψω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μία συνοπτική επιστολή στην οποία γράφονται μεγάλες αλήθειες. Φίλοι, είσαι 48, αλλά το πώς έχεις μεγαλώσει μέχρι τα 18 σου τουλάχιστον σε έχει επηρεάσει τόσο πολύ και επηρεάζει ακόμη και τον τρόπο που λειτουργείς σήμερα, όπως και όλους μας. Η ανατροφή μας, τα formative years που λένε οι Εγγλέζοι, τα χρόνια στα οποία δομείται, σχηματίζεται ο εαυτός μας, η προσωπικότητά μας, που είναι αυτά της βρεφικής, νηπιακής, πρώτης παιδικής ηλικίας, πρώτης σχολικής ηλικίας, δεύτερης σχολικής ηλικίας, τα χρόνια της εφηβείας, επηρεάζουν πάρα πολύ τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας στην πορεία της ζωής μας. Πιθανολογείται ότι γύρω στα 26 χρόνια για τα κορίτσια και γύρω στα 28 χρόνια για τα αγόρια έχουμε μια φάση σταθμό στην οποία γίνεται μια ολοκλήρωση, αν θέλετε, της προσωπικότητας. Δηλαδή από τα 26 κοπέλες και πάνω, από τα 28 περίπου τα αγόρια και πάνω, οι άνδρες και πάνω γνωρίζουν περίπου ποιοι είναι και τι θέλουν. Ίσως τα formative years, ίσως τα σχηματιστικά χρόνια να πηγαίνουν μέχρι εκείνη την ηλικία, λίγο πριν από τα 30. Είμαστε άνθρωποι, ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου είναι 80-85 χρόνια. Καλά να είμαστε να τον φτάσουμε και να τον ξεπεράσουμε. Και τα πρώτα 25-30 χρόνια είναι καθοριστικά στη σχέση που χτίζουμε με τον εαυτό μας. Αυτό που περιγράφει σε ένας πατέρας βίαιος, ένας πατέρας προσβλητικός, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Ένα μικρό παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι που ο πατέρας προσβάλλει, που είναι βίος λεκτικά και σωματικά και ψυχικά, μαζεύεται αυτό το παιδί, μαζεύεται, τρομάζει.
και έχεις και μία μητέρα η οποία, όπως γράφεις, προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της παρόλο που δεν ένιωθε καλά από τον πατέρα σου και προφανώς την ανάγκη της για έλεγχο στη ζωή της, τη δική της, την έβγαζε πάνω σου προσπαθώντας να ελέγξει τη δική σου ζωή. Η μάνα σου θα μπορούσε να βρει πιο δημιουργικούς τρόπους για να λύσει το πρόβλημα που είναι ο πατέρας σου παρά να βγάζει το άχι της, όπως λέμε στην Κύπρο, ή το άχτι της, όπως λέτε στην Ελλάδα, πάνω σου, με την έντονη επικριτικότητα. Και το γεγονός που λες ότι δεν σου άφηνε καν περιθώρια να έχεις δική σου γνώμη. Δηλαδή μιλάμε για ένα συναισθηματικό ευνουχισμό, μιλάμε για μια συνθήκη στην οποία ο άνδρας είναι βίος σωματικά, ψυχικά και με δεν ξέρω εγώ με ποιους άλλους τρόπους προς τη γυναίκα του. Η γυναίκα δεν χωρίζει από τον άνδρα της, δεν εξυγιαίνεται η κατάσταση και αυτό το, την έλλειψη αγάπης, την έλλειψη ξυστοργής, την έλλειψη συνδεσιμότητας που έχει από τον άνδρα της, την έλλειψη ελέγχου που νιώθει στη ζωή της, πάει και την προβάλλει πάνω σε ένα από τα παιδιά της ή πάνω σε όλα τα παιδιά της. Να υποθέσω ότι είσαι και το πρώτο παιδί στην οικογένεια. Πολύ πιθανό να είσαι το πρώτο παιδί στην οικογένεια. Αυτό ονομάζεται συναισθηματική αιμομηξία. Όταν αυτά που θες να κάνεις στον άντρα σου, τα κάνεις στο παιδί σου, συναισθηματικά πάντοτε. Δηλαδή θα ήθελε να ελέγχει τον άντρα της τι λέει και τι κάνει, δεν μπορεί να τον ελέγξει και έτσι πάει και ελέγχει την κόρη της. Θα ήθελε να απαγορεύσει στον άντρα της να εκφράζει αρνητικά συναισθήματα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, το κάνει στην κόρη της. Θα ήθελε να απαγορεύσει στον άντρα της να έχει τη δική του γνώμη, η οποία φαίνεται πως είναι και ατσούμπαλη η γνώμη του ανδρός της και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπορεί να το κάνει, προσπαθεί να το κάνει σε σένα. Αρέσει, βρέθηκε εκεί πέρα, όπως τα περιγράφεις, μέσα στη μέση δύο συγκρουσιακών γονέων και υπήρξε ο σάκος του μπόξ και από τις δύο πλευρές. Και κυρίως από τη μητέρα σου, γιατί ο πατέρας σου ήταν ξεκάθαρα κακός, ενώ η μάνα σου δεν φαινόταν κακή, κακιά. Δηλαδή δεν σου επιτίθετο ανοιχτά όπως σου επιτίθετο ο πατέρας σου, αλλά συνδεόταν όπως περιγράφεις μαζί σου με τρόπους που σε έκαναν να νιώθεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην είσαι ο εαυτός σου, να αναγκάζεσαι να κλίνεσαι στον εαυτό σου και να έχεις αυτό που λες κλειστό χαρακτήρα και να αισθάνεσαι ανεπαρκής και να ψάχνεις να σε αποδέχονται οι άλλοι. Η δουλειά της μάνας και η δουλειά του πατέρα είναι να δώσει πρώτα απ' όλα στο παιδί το αποδοχή, ανεφόρον αγάπη, στοργή και να είναι η παρουσία του στη ζωή του παιδιού καταλυτική και δημιουργική. Και η παρουσία του γονιού στο παιδί να έχει να κάνει με το τι μπορεί να προσφέρει ο γονιός στο παιδί και όχι ο γονιός να χρησιμοποιεί το παιδί ως εξελαστήριο θύμα για τα δικά του ψυχολογικά θέματα. Με θυμώνουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, το έχετε δει και σε άλλα βίντεο. Ο θυμός που νιώθεις μέσα σου είναι σίγουρα απότοκο του γεγονότος ότι σου έχει απαγορευτεί να εκφράζεις θυμό. Δεν είναι καθόλου παράδοξο και παράξενο που πάθαινες κρίσεις πανικού. Οι κρίσεις πανικού όπως και οι κρίσεις θυμού, τα temper tantrums, συμβαίνουν, παρατηρούνται συχνά σε ανθρώπους οι οποίοι καταπιέζονται πάρα πολύ. Και σίγουρα είναι μεγάλη ταλαιπωρία η κρίση πανικού γιατί το έχω βιώσει και αυτό το πράγμα και εγώ ίδια. Λες σήμερα είμαι άνεργη θυμωμένη. Το ότι είσαι θυμωμένη είναι πάρα πολύ καλό γιατί σημαίνει ότι έχει αρχίσει να ξυπνάς. Ο συνειδητός θυμός, που ξέρεις σίγουρα ότι είσαι θυμωμένη και είσαι θυμωμένη για αυτά που σου έχουν συμβεί, είναι πολύ πιο υγιής φάση από τον υποσυνείδητο θυμό, ο οποίος ξεσπάει σε κρίσεις πανικού ή, ή οδηγεί στην κατάθλιψη. Και λες, είμαι πολύ καλύτερα προσπαθώντας να βρω εμένα. Είσαι στο σωστό δρόμο προσπαθώντας να βρεις εσένα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Εμπόδιο λες η μοναξιά που νιώθω και έλλειψη κινήτρων για να το παλέψω. Η μοναξιά είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου ίσως η μοναξιά. Είναι ύπουλο πράγμα η μοναξιά, σου τρώει τα σωθικά. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα. Έχουμε την ανάγκη να παίρνουμε από τους άλλους ανθρώπους αγάπη, στοργή, αποδοχή, συντροφικότητα, γνιάξιμο και να το δίνουμε. Κάποιοι από εμάς περισσότερο, κάποιοι από εμάς λιγότερο. Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει νηστικά συναισθηματικά,
που οι γονείς τους δεν τους έδωσαν την αγάπη και το γνιάξιμο που δικαιούνταν, θέλουν περισσότερο από άλλα παιδιά αυτή την αγάπη και το γνιάξιμο. Και σίγουρα η μοναξιά είναι πολύ σκληρή σε ανθρώπους που δεν τα έχουν βρει ακόμη με τον εαυτό τους. Το παράδοξο πράγμα όμως με τη μοναξιά είναι ότι αν δεν την αναγκαλιστείς, αν δεν περπατήσεις μαζί της, αν δεν γίνεις φίλη με τη μοναξιά, δεν μπορείς να τη μετατρέψεις σε μοναχικότητα. Και η έλλειψη κινήτρου εμένα θα μου δείχνει και λίγο έτσι ίσως κάποιο καταθλιπτικό σύμπτωμα η έλλειψη κινήτρου. Μπορεί. Θα σου έλεγα να το ψάξεις εφόσον είχες κρίσεις πανικού, να το ψάξεις αυτό το πράγμα, μην τυχόν και έχεις κάποια συμπτώματα κατάθλιψης. Πάμε όμως να δούμε το update, το οποίο ήρθε προχθές. Αγαπητή Θέκλα, σου γράφω 3 μήνες μετά από το πρώτο μου email. Είμαι καλύτερα και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου. Χαίρομαι. Βρήκα μια δουλειά και άρχισα να δουλεύω. Μπράβο. Μπράβο. Θέλω να δυναμώσω, να πιστέψω πιο πολύ στον εαυτό μου και να μην επηρεάζομαι από την τοξικότητα που υπάρχει γύρω μας. Λοιπόν, για να το επιτύχεις αυτό, να δυναμώσεις, να πιστέψεις πιο πολύ στον εαυτό σου και να μην επηρεάζεσαι από την τοξικότητα που υπάρχει γύρω μας, μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, να κάνεις ψυχοθεραπεία. Θα σε βοηθούσε πολύ να κάνεις και ομαδική ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν και κάποιες ομάδες αυτοβοήθειας, η Al-Anon.gr και διάφορες άλλες ομάδες συνεξάρτησης που θα σου έκανε καλό να λάβεις μέρος, νομίζω. Επίσης υπάρχουν δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας. Αν κάνεις μια έρευνα στο διαδίκτυο και γράψεις πού μπορώ να βρω δωρεάν ψυχοθεραπεία, θα σου βγάλει τους συνδέσμους. Και κάνοντας ψυχοθεραπεία και συμμετέχοντας και σε ομάδες αυτοβοήθειας, θα δώσεις στον εαυτό σου αυτή την τόνωση της αυτοεκτίμησης που χρειάζεσαι και θα αποκτήσεις άμυνες έναντι στην τοξικότητα. Επίσης, το να παρακολουθείς τα vlogs μας εδώ θα είναι χρήσιμο. Νιώθω ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς που εξυπηρετούν τα vlogs είναι να συντροφεύουν ανθρώπους που δυσκολεύονται με τη μοναξιά και να βοηθούν να χτίζονται αντιστάσεις στην τοξικότητα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Είμαι σίγουρη ότι όλοι από το κανάλι θα σου στείλουν την αγάπη τους και θα σε ενθαρρύνουν. Keep up the good work, που λένε Εγγλέζοι, συνέχισε την καλή δουλειά. Βρίσκεσαι σε σωστό δρόμο και τα καλύτερα έρχονται.